ΑΡΕΚ, όπως είπες. Φυσικά, μόνος θα έρθει να μιλά. Αγγίδη και Σκαγγιστική, αγώνες 2017. Έχουμε την λήξη των αγώνων και ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Ξεχάστε τα, γιατί πραγματικά όσοι ζήσαν αυτή τη εβδομάδα και δεν το είχαν ξαναζήσει, ήμασταν λίγο ακούνητα και αμήντα στρατιωτάκια πολλές φορές. Μπορείτε να μιλήσετε ελεύθερα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μπορείτε να φωνάξετε κάτι το μυναλάκι του. Καταρίνα, δείχνει μετά.
και μόνο. Θα
Άλεξ, ξέρεις τι. Facebook. Κύριε Μάγκαρη. Κύριε Σαντεμιάννη. Σας ευχαριστούμε για την υπομονή σας. Μεγαλύτερη σκακιστική διοργάνωση. Μεγαλύτεροι αγώνες του πρωταθλήματος Αιγαίου με τη μεγαλύτερη συμμετοχή, τη μαζικότερη συμμετοχή, 10 νησιά, 11 σωματεία, 140 αθλητές, έγιναν πράξη. Δεν θέλω να ξεκινήσουμε να λέμε ευχαριστώ. Να λέμε πάλι ευχαριστήρια, το τι έχετε τραβήξει πάνω από την νησιά για να έρθετε. Το γνωρίζουμε όλοι, εγώ καλύτερα από όλους. Άλλα νησιά με 3 καράβια, άλλα με 4. Κάποια νησιά θα φύγουν και θα ταξιδεύουν 22 και 24. Πάντως βρεθήκαμε. Κάναμε τους αγώνες και υποσχεθήκαμε ότι θα δώσουμε το ίδιο ραντεβού σε κάποιο άλλο νησί του χρόνου ακόμα περισσότεροι. Δεν θα κουράσουμε, είναι ήδη σκακιστές κουρασμένοι, πολλοί κόσμος. Θα ξεκινήσουμε τις βραβεύσεις. Το λόγο θα τον έχει ο κύριος Αντωνιάδης μαζί με την κυρία Χαλβατζόγλου. Οι διαιτητές των αγώνων, υπεύθυνοι για ό,τι είδατε μέχρι τώρα εδώ πέρα. Εγώ, τη μεριά μου, το μόνο που θα πω είναι λόγω ότι θα ακολουθήσει και ένα μικρό γκλέντι. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι από πίσω. Έχουμε ξεχάσει να τους αναφέρουμε. Είναι το Ασπρονίσι. Και οι γονείς, οι μητέρες, δεν νομίζω να με γυρίσουν οι πατέρες, οι οποίοι βρεθήκανε και μας φέρανε ό,τι θα δείτε αργότερα. Γελάει αυτή τη στιγμή. Υπάρχει και ένας τύπος ο οποίος είναι κρυμμένος μέσα στο μπαρ. Ο κύριος Παντελή, εδώ είσαι. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον Σάντερ Βεκτέ και τον Παντελή, τον οποίο μας φιλοξένησε. Και θα καλέσουμε αυτή τη στιγμή ένα-ένα τα σωματεία για να κάνουμε κάποιες βραβεύσεις πριν ξεκινήσει η απονομή των κυπέλων. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι ξεχωριστοί όσον αφορά την ιστορία στο σκάκι του Αιγαίου. Κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι εδώ και 20-25 χρόνια, ίσως και παραπάνω, έχουν περάσει πολλά, έχουν κάνει πολλά. Δεν έγινε αυτό ούτε το 2017, ούτε το 2010, αλλά τη δεκαετία του 90, ίσως και πιο παλιά. Και κάποιοι οποίοι έχουν ένα παρελθόν σε αυτό, θα θεωρούσαμε ότι πρέπει να τιμηθούν. Θα
κύριο Ανταλάκη. Είναι εδώ ο κύριο Ανταλάκη. Ο Ανταλάκη να κοινώσει το κοινό. Ο κύριο Ανταλάκη θα δώσει το βραβείο, μια τιμητική πλακέτα για την προσφορά, την πολιετή προσφορά στο σκάκι του Αιγαίου, τον κύριο Παναγιώτη Φρετζά. Καλώς τον κύριο Σαναγάκη, το κύριο Σαναγάκη, ο κύριος Σαναγάκη, ο κύριος Σαναγάκη. Κύριε Φρετζά, είστε εδώ. Ήταν ίσως το πιο κομικό σημείο, η πιο
η μεγαλύτερη συμβολή για να γίνει πράξη αυτό. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε πλέον με τον κύριο Αντωνιάδη, θα αναλάβει. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, ξεκινάμε τις απονομές του κυπέλου. Κύπελλο συμμετείχαν 10 ομάδες, παίξαν 47 παίκτες, έγιναν 60 παρτίδες. Σύμφωνα με τις οδηγίες του κ. Φάρου, που θα ξεκινήσουμε από το τέλος προς την αρχή, τρίτη η ομάδα της Ιερού με καψωμενάκι Πέτρο Μακαλόπουλο βγήκε στο πολύ του Γερμανικά και αμέσως βγάλει τα πιθανάκια του Φάρου και στην Καλάδα. Κυπελλούχος Αιγαίου, η ομάδα του Λιμπότη Ρόδου.
Λοιπόν, περνάμε στα νεανικά. Όπως ξέρετε, το πρωτάθλημα αυτό ήταν το ανοιχτό, το αδικό παιδό καρασίνωμα και μαζί ήταν και το ατομικό. Λοιπόν, στα νεανικά έπαιξαν 12 ομάδες, 84 παιδιά και 180 παρτίδες. Θα κινήσουμε σύμφωνα πάντα με τους οδηγούς του κ. Παρούπου με τις ατομικές βραβεύσεις και μετά θα πάμε στις ομάδες. Λοιπόν, στην πρώτη σκάκια αγώδια 116, πρώτος ήταν ο Βασιλάκης της Αιγαίου με 4,5 στα 5 και μετά η Βάζο Αναφροδίτη της Ιταλίας με 4 στα 5 και ο Καλαφρακίδης του Ιππέτρου με 4 στα 5, παρακαλώ να έρθει. Και παρακαλώ τον κύριο Φρετζά να έρθει να δώσει τα... Αυτή
Αυτή η διοργάνωση γίνεται κάθε χρόνο. Ελπίζω κάθε χρόνο να είμαστε τόσο πολλοί και να περνάμε τόσο καλά. Ευχαριστώ πολύ και τον Βασίλη και τον Κλουεγό και όλους σας και όλη την αντίπαλο, την Πάρο που μας δέχτηκε ωραία και μας φιλοξένησε. Να είμαστε καλά και χρόνια. Καγκιά στα πούνε αγόρια κάτω των 12, 5 στα 5 Διαμαντάκος ο Τιρισάμου και 5 στα 5 επίσης Πράσκος Δέσορας Αρκουζίου και 5 στα Παγκέπουλος Παγκέπουλος και 5 στα παρακαλώ, ο κ. Καμινέλης από το Αυτοκοσόμι Βιέννης και γραμματέας της τοπικής επιτροπής Αιγαίου. Τι πρόεδρος είναι.
Παρακαλώ τον εκπρόσωπο της Χίου να έχει να κάνει τις απονομές. Είσαι του Φάρπακ Βασίλου Χιρισνού. Thank you.
Δήμαρχης. Ο Δήμαρχης έχει μια σημαντική δράση όλα αυτά τα χρόνια στον εργατικό χώρο. Κάνετε σπουδαία πράγματα. Έρχεστε όμως να τιμήσετε και ένα μικρό νησί. Έρχεται να συμβάλλετε σε μια διοργάνωση που αφορά τον αθλητισμό, που αφορά νέα παιδιά. Σας θυμάμαι ιδιαίτερα. Θα μεταφέρετε τις ευχές της περιφέρειας του Αιγαίου και τις ευχαριστίες. Σε όλους εσάς που συμμετείχατε και ήρθατε στο νησί μας, ιδιαίτερες ευχαριστίες. Πιστεύω να περάσατε όμορφα, να απολαύσετε τη διαμονή σας, να είχατε καλούς αγώνες. Είστε νέα παιδιά, να έχετε καλή συνέχεια, να συνεχίσετε με τον κύριο Ζήλο στο άθλημα, στο σκάκι που παίζετε. Ιδιαίτερες ευχαριστίες και στον κύριο Βασίλη Παρούπο, τον πρόεδρο του Πλοηγού, για την το γραμματέα, γιατί από την πρώτη στιγμή το πήρε πολύ ζεστά. Αντιλαμβάνεστε ότι η διοργάνωση είναι πάρα πολύ δύσκολη, θέλει πάρα πολύ τρέξιμο να συντονίσει όλα αυτά τα νησιά, Νοτίου και Βορείου Αιγαίου, άρα το αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Να είστε καλά και καλή συνέχεια. Λοιπόν, ξεκινώντας από το τέλος, στην τρίτη θέση σοβάστηκαν τρεις ομάδες. Οφείλω να τις πω, ο Φάρος Βαρβασίου Χίου, ο Σάμου Μελισσός και ο Πλοηγός Αντιπάρου, πρώτη ομάδα. Σύμφωνα με τα κριτήρια ισορροπίας, την τρίτη θέση που παίρνει ο Πλοηγός Αντιπάρου αποτελούνται από τους Παρούπο Ανδρέα, Παρούπο Χρυσόστομο, Αθανασίου Φραγκούλη, Μαϊνάτο Στέφανο, Καλαργίου Φράγκο Ελένη και Ραγκούση Κατερίνα. Στο Αιγαίο, υπό της Ρόδου, με Παντελίδη, Παντελίδη, Πέτρος, Ζαχαριά, Κατερίνα και Εθιμίου Αγάπη. Thank you.
Κώστα. Λίγο κάτω τώρα για να βγείτε όλοι. Αγκαλιά για να βγείτε τα πρόσωπα σας δεν φαίνονται. Λοιπόν, περνάμε τώρα. Πιθανόν κάποιοι βλέπουν πολλά μετάλλια, να ξέρουμε, είναι τρεις οι διοργανώσεις. Δεν διοργανώθηκε στην Αντίπαρο μόνο το πρωτάθλημα Αιγαίου. Αυτό θα σας εξηγήσω. Είναι το κύπελλο του Αιγαίου, όπου είδατε είναι τέσσερις καγκιστές στα κάθε σκακέρα. Γιατί κάποιοι από εμάς εδώ πέρα ίσως δεν γνωρίζουμε πολύ καλά. Είναι το πρωτάθλημα το νεανικό, όπου είναι έξι σκακέρες. Και εκεί να ξεκαθαρίσουμε, γιατί βλέπετε παιδιά σε διαφορετικές ηλικίες. Είναι 10 χρονών, 12, 14, 16, 4 αγόρια και 2 κορίτσια υποχρεωτικά. Και φτάνουμε στον πρωταθλητή Αιγαίου στο πρωτάθλημα, όπου είναι δεκαμελείς οι ομάδες, αλλά οι 4 σκακέρες είναι άντρες. Οι τρεις κακέρες είναι γυναίκες, κάπου εκεί πέρα μπορεί να διαλέξει άντρα γυναίκα τέλος πάντων, και μετά είναι παιδιά. Δηλαδή το σκάκι δεν πηγαίνει σε μία ηλικία. Το σκάκι, επειδή είναι ένα αναπτυξιακό άθλημα, υποχρεώνει την κάθε ομάδα να έχει παιδιά, μικρούς, μεγάλους, γυναίκες, κορίτσια, και είναι μια μεικτή ομάδα. Και αυτό ίσως πολλοί κόσμος δεν το ξέρουν. Θα καλέσουμε όσο αφορά και τον πρωταθλητή Αιγαίου, τον Δήμαρχο Αντιπάρου, τον κύριο Φαρούπο. Κύριε Φαρούπο. Λοιπόν, πρωτάθλημα Αιγαίου. Συμμετείχαν 9 ομάδες, 118 παίκτες, 200 παρτίδες παίκτηκαν. Λοιπόν, ξεκινάμε από τον τρίτο φάινα στο τέλειο. Λοιπόν, στην τρίτη θέση ισοπάθησαν πάλι τρεις ομάδες. Η Χίος, ο Φάρος του Αγασίου Χίου, η Σάμος και η Σύρος. Η ισοβαθμία, και εδώ πρέπει να πούμε ότι γνωρίζουμε ότι το αλφαβητικό και το σύστημα των αγώνων, το σύστημα αυτό να σας εξηγήσω, επειδή δεν μπορούν να παίξουν όλες οι ομάδες με όλους τους αντιπάλους λόγω ότι είναι μόνο 5 μέρες, είναι ένα συγκεκριμένο βελβετικό που δεχομένως δεν είναι και πάντα η κατάταξη καλύτερη που μπορεί να είναι στις από κάτω θέσεις. Οπότε βγαίνει δίκαια. Δηλαδή εδώ πέρα οι τρεις ομάδες δεν παίξαν μεταξύ τους. Λοιπόν, με βάση τα κριτήρια ισοβαθμίας, τρίτος είναι ο μορφωτικός οργός Φάρος Βαρβασίου Χίου με 6 βαθμούς και 27 πόντους. Λοιπόν,
καλύτερη ομάδα τη Ικαρία με 4 νίκε και 3 Ξέρω ότι η Ρόδος είναι έτοιμη να έρθει να πέσει πάνω μας, να μας πάει να το, στο κύπελο, αλλά θα κάνουμε διάλειμμα για φαγητό, είπε ένας κύριος. Λοιπόν, θα βραβεύσουμε τις πρώτες κακερές οι οποίες είναι στο πρωτάθλημα το, τους παίκτες τέλος πάντων για να αφήσουμε τη ράψη για το τέλος. Καλέσουμε κάποια σωματεία ακόμα, κυρίως από την Ελλάδα. Και μετά έχουμε το πρωτάθλημα. Λοιπόν, στο πρωτάθλημα ιδίου, στην πρώτη σκακέρα, στην πρώτη αρχή σκακέρα, με 4,5 στα 5, Σαντακάτι Αλεσάνδρο, του υπόδειου εγώ.
τέτοιες κακέρα με 3 στα 4 μολούς Κωνσταντίνος του Σόη Μαρίας. Παρακαλώ τον εκπρόσωπο της Μαρίας να έχει να κάνει την απολογή. Να πείτε μου δύο λεπτάκια εκ μέρους του
στη Μισάμο. Γεμίζουμε εδώ κάτι πρωτόκολλο, υπέροχο. Έχουμε λίγα χρόνια που έχουμε ιδρυθεί. Και είναι η πρώτη φορά που ζούμε μια τόσο καταπληκτική διοργάνωση. Όπως είπαν και οι προηγούμενοι από μένα, κατάφερε ο Βασίλης με τη χορηγία του Ιδρύματος Γιάννου να ενώσει το Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο για πρώτη φορά. Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και εύχομαι να καθιερωθεί και πλέον κάθε χρόνο να μαζευόμαστε όλες οι ομάδες του Αιγαίου και να συμμετέχουμε σε μια τόσο σημαντική διοργάνωση. Ανέκαθεν είχαμε προβλήματα λόγω της νησιωτικότητας και δεν μπορούσαμε να βρεθούμε όλοι μαζί και είναι η πρώτη φορά, το χρωστάμε χάρη στις προσπάθειες εδώ του Βασίλη. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καθώς επίσης και όλους όσους πήραν μέρος για να γίνει αυτή η διοργάνωση για να ολοκληρωθεί και να πάρουμε μέρος όλοι εμείς από όλα τα νησιά του Αιγαίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχόμαστε κάποια στιγμή να το διοργανώσουμε και εμείς στη Σάμο. Ένα τελευταίο και ευχαριστούμε επίσης τον κόσμο της Αντιπάλου για την φιλοξενία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, σκακάρουμε 8 ακόμια κάτω των 20, πρώτος Καλλιόρης Στέφανος Άθμος 5 στα 5, πιστεύω καλωριάς. Στη σκακιά νούμερο 9, αγόρια κάτω των 16, ο Ρούσος Σταμάτης του υπόδειου Ρόντου με 5 και 5. Και στο σκακιά νούμερο 10, αγόρια κάτω των 12, Διαμαντάκος, Σωτήρης με 5 στα 5 του Σάρου. Ευχαριστώ. Μην θέλετε να την κάνετε, δεν έχουμε άλλον εκπρόσωπο, είστε ο τελευταίος. Κύριος Καντομιάδης, διεθνής διευθυντής, υπεύθυνος για ό,τι συνέβη αυτή τη εβδομάδα σε αυτόν τον χώρο. Και τώρα η απονομή στην πρώτη νικήτρια ομάδα είναι ο υπότιτλο με 5 στα 5 αριθμό. Παρακαλώ να έρθει ο υπότιτλο. Κάνουμε την απονομή στους πρωταθλητές. Θα ήθελα και εγώ σαν δήμαρχος να πω δύο λόγια. Συγχαρητήρια στους αθλητές, σε όσους συμμετείχαν, στους διοργανωτές, στο Σύλλογο Λογικό και είναι μία απόδειξη η σημερινή ότι το σκάκι μπορεί να μας ενώσει. Ενώνει τα νησιά μας, μπορεί να ενώσει τους κατοίκους, να δημιουργήσει νέες φιλίες και να γράψει νέα ιστορία. Ελπίζω να περάσετε καλά στην Αντιπαρό, να μείνετε ευχαριστημένοι και να ξανάρθετε σαν επισκέπτες για διακοπές ή ό,τι να είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Thank you.
Θα ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο τον οποίο ήρθε. Τα λιμενιά μας. Ο πρόεδρος του Πλεογού έχει και μία άλλη ιδιότητα να μας διασκεδάζει. Θα του δώσουμε τον λόγο. Δεν θα ήθελα κανένα να φύγει. Σε λίγο θα βγει όπως πριν τα μπουφές. Θα αρχίσουμε να λίγο μουσική. Και καλά να περάσουμε και ευχαριστούμε που ήρθατε. Και για τα λαγίδια στα κουφιά αγώνα 2017.